Και θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Το χτεσινό περιστατικό που συνέβη στην παραλία Οφρηνίου, δηλαδή στη γνωστή μας Τούζλα, όπου κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών είχαμε την κατάρρευση ενός άνδρα που βρισκόταν σε ταβέρνα της περιοχής εκείνη τη στιγμή, και για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το ΕΚΑΒ δεν γνώριζε πού βρίσκεται η παραλία Οφρηνίου, θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Σερών, τον κύριο Θεοφάνη Παπαευστρατίου, που τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς δέχτηκε και ο ίδιος κλήση για το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό. Κύριε Παπαευστρατίου, καλό βράδυ. Ναι, καλησπέρα κυρία Σπυρίδων. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη σε ό,τι αφορά αυτό το πρόβλημα, που το περιστατικό, το δυσάρεστο περιστατικό που αντιμετώπισε ένας συμπολίτης μας κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών στην παραλία της Τούζλας. Μάλιστα. Καταρχήν, στις 11 παρα 20 χθες το βράδυ δέχτηκα μία κλήση στο Viber, στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Γιατί και τις 18 μέρες που επιχειρούσα εγώ στην παραλία Οφρηνίου και Κάργιανης, είχαμε ρυθμίσει όλοι οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής να έχουν το προσωπικό μου τηλέφωνο και να με καλούν έστω και εκτός βάρδιας για ένα επίγον περιστατικό για να μπορέσω να επέμβω και να βοηθήσω. Έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ, 11 παρα 20 ακριβώς, δέχτηκα μία κλήση από έναν κύριο, ο οποίος μου ανέφερε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταρρεύσει και κάνει επιληπτική κρίση. Προσπάθησα να τον καθησυχάσω, το έδωσα τις οδηγίες τηλεφωνικά, γιατί σαν απλοί πολίτες δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εγώ ήθελα να αποφύγουμε το γνωστό φαινόμενο που όλοι τρέχουν και προσπαθούν να βάλουν αντικείμενα στο στόμα για να ανοίξουν δια της βίας το στόμα. Από εκεί και πέρα διάβασα και την ανάρτηση της κυρίας Παπαφωτίου στο Σύλλογο της Παραλίας Οφρηνίου, και επειδή αναφέρθηκε και στο ΕΚΑΒ, εννοείται, ψάχτηκε παραπάνω το θέμα. Σε καμία περίπτωση, καταρχήν, η κλήση δόθηκε στο... τη δέχτηκε το ΕΚΑΒ Καβάλας. Γνωρίζετε ότι η παραλία Οφρηνίου ανήκει στον νομό Καβάλας και αν είναι δυνατόν να πει συντονιστής συνάδελφος ότι δεν γνωρίζουμε που είναι η παραλία Οφρηνίου. Αυτό θα γινόταν μόνο αν καλούσε ο απλός πολίτης το 112 και δεχόταν την κλήση του επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας που εδρεύει κάτω στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Εντάξει, αλλά σε καμία περίπτωση τώρα συνάδελφος από το ΕΚΑΒ Καβάλας να γυρίσει και να πει ότι δεν γνωρίζουμε πού είναι η παραλία Οφρηνίου. Τι απάντησαν φυσικά, οι συνάδελφοί σας στο τηλέφωνο? Φυσικά, εμείς κοιτάξτε να δείτε. Η παραλία Οφρηνίου έχει δεκάδες επιχειρήσεις. Είναι μια ευθεία γύρω στα πάνω από ένα χιλιόμετρο. Ζητάμε κάποιο πιο συγκεκριμένο σημείο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το πλήρωμα το οποίο θα φτάσει στο σημείο να φτάσει πιο γρήγορα. Εντάξει. Λίγο δεν εδώ, κύριε Παπαευστρατίου, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς ότι είναι πιθανότατα να είπαν ότι είναι στο τάδε μαγαζί και να τους απάντησαν από το ΕΚΑΒ πού βρίσκεται αυτό το μαγαζί. Μπράβο. Να μην γνωρίζουν το συγκεκριμένο ακριβώς μαγαζί. Δεν όχι την παραλία της Τούζλας. Να γνωρίζουν όλα τα καταστήματα. Οπότε ζητάμε ένα πιο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή να μας πούνε από ποιο σημείο να μπούμε και τα λοιπά, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο γρήγορα. Κατευθείαν η κλήση δόθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης και φυσικά πήγε ασθενοφόρο μαζί με γιατρό και παρέλαβε το περιστατικό. Τις κρίσεις επιληψίας καταρχήν δεν τις παραλαμβάνουμε όλες. Απλά επειδή ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι, ναι, έπρεπε να διακομιστεί και να πάει σε υγειονομικό σχηματισμό για περαιτέρω διερεύνηση. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή συνέβη χθες το βράδυ. Εντάξει, το γεγονός... Κατανοούμε ότι ο πολίτης όταν είναι παρόν σε μια τέτοια επίγουσα κατάσταση είναι σοκαρισμένος, είναι αγχωμένος, μπορεί να παρεμπινέσει κάποια πράγματα. Κύριε Παπαευστρατίου, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να καταραίει μπροστά σου, σαφώς και αν δεν έχεις και τις ειδικές γνώσεις, σαφώς πανικοβάλλεσαι και δεν είναι ένα ευχάριστο θέαμα. Και το πρόβλημα αυτό της έλλειψης, ας πούμε, των ασθενοφόρων και το ότι δεν λειτουργεί το κέντρο υγείας, είναι κάτι το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές. Βλέπουμε όμως παράλληλα ότι γίνονται και πολλές προσπάθειες. Γίνονται και πολλές προσπάθειες να μπορέσει να καλυφθεί όσο το δυνατόν για περισσότερο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Ένα μεγάλο λάθος, κυρία Σπυρίδων, ένα μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι, ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι, είναι να χαρακτηρίζεται ένα περιφερειακό ιατρείο ως κέντρο υγείας. Δεν είναι κέντρο υγείας το περιφερειακό ιατρείο της παραλίας Οφρηνίου.
Μάλιστα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Βέβαια, εμείς σαν υπηρεσία δεν έχουμε καμία σχέση με το περιφερειακό ιατρείο της Τούζλας. Απλά θα ήθελα να σας επισημάνω αυτό, ότι δεν είναι κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Το κέντρο υγείας είναι της Ελευθερούπολης, στο νομό Καβάλας. Και από εκεί επιχείρησε το ασθενοφόρο μαζί με τον γιατρό και πήγε στο σημείο και παρέλαβε τον άνθρωπο. Εμείς κρατάμε, κύριε Παπαευστρατή, αυτό που μας είπατε, ότι το πλήρωμα ρωτούσε να μάθει πού ακριβώς είναι αυτό το μαγαζί και όχι ότι δεν γνώριζε το που βρίσκεται. Ο συντονιστής που δέχεται την κλήση, κυρία Σπυρίδων. Η οποία είναι καταγεγραμμένη, έτσι. Περίπτωση, βεβαίως, υπάρχει καταγραφικό στην υπηρεσία μας. Σας λέω, η μοναδική περίπτωση στην οποία θα ρωτούσε ένας τηλεφωνητής πού βρίσκεται η παραλία Οχρινίου, θα ήταν αν καλούσαμε το 112. Και προτείνω τον κόσμο, επί τη ευκαιρία, να μην καλεί το 112, γιατί ακόμα είναι στα σπάργανα. Δεν λειτουργεί όπως... Μπερδεύεται η κατάσταση περισσότερο. Ακόμα, όταν θέλουμε δηλαδή για να καλέσουμε το 166, είτε το 199, είτε το 100. Αποφεύγεται να καλείτε το 112 για να μην χάνουμε χρόνο. Να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, κύριε Παπαευστρατίου. Καλό βράδυ σας εύχομαι. Να είστε καλά.